Συζήτηση με τις οικογενειακές επιχειρήσεις άνοιξε ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Μια συζήτηση που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της παρουσίας του βιβλίου του Γενικού Διευθυντή του Ερευνητικού Ινστιτούτου, του Χρήστου Γεωργίου, με τίτλο «Προετοιμάζοντας τη διαδοχή». Το βιβλίο «Προετοιμάζοντας τη διαδοχή» είναι ένας πρακτικός οδηγός που βοηθάει τις οικογενειακές επιχειρήσεις για να υλοποιήσουν σωστά τη διαδικασία της διαδοχής από τη μια γενιά στην άλλη. Θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε το περιεχόμενό του και τα βασικά ζητήματα που αφορούν τη διαδοχή, θέλοντας να δώσουμε ένα μήνυμα ότι η διαδοχή δεν είναι μια στιγμιαία διαδικασία, αλλά είναι μια μακροχρόνια προετοιμασία και της οικογένειας και της επιχείρησης. Σε αυτή τη διαδικασία υπάρχουν προφανώς ορόσημα, υπάρχουν σημεία δηλαδή τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσει η οικογένεια και η επιχείρηση, ούτως ώστε να υλοποιηθεί σωστά η διαδικασία της διαδοχής. Ένα δεύτερο σημείο το οποίο τονίζουμε και στο βιβλίο και θα τονίσουμε και στην εκδήλωση είναι ότι χρειάζονται δύο πράγματα για να γίνει σωστά η διαδικασία της διαδοχής. Να υπάρχει υπομονή από την πλευρά της οικογένειας και επιμονή, γιατί στην όλη διαδικασία σίγουρα υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν δυσαρέσκειες, υπάρχουν συγκρούσεις, τις οποίες δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε. Υπενθυμίζεται πως στόχος της εκδήλωσης ήταν η ανταλλαγή απόψεων για τη σπουδαιότητα της σωστής διαδοχής και τις μακροχρόνιες διαδικασίες, τις οποίες οι ίδιοι επιχειρηματίες πρέπει να εμπλακούν για να είναι τελικά πετυχημένη η διαδοχή αυτή. Είναι δεδομένο ότι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας είναι οι οικογενειακές επιχειρήσεις, αλλά από τα δεδομένα που έχουμε, μόνο το 30% μεταφέρεται από την πρώτη γενιά στη δεύτερη και μόνο το 15% στην τρίτη. Ευελπιστούμε με την ανταλλαγή απόψεων ότι θα μπορέσουμε όλοι να προβληματιστούμε και να δούμε ποιες είναι οι διαδικασίες αυτές οι οποίες θα μας επιτρέψουν στην επιτυχή μετάβαση από τη μία γενιά στην άλλη. Γιατί εν τέλει, εκεί που κρίνεται ο κάθε επιτυχημένος επιχειρηματίας δεν είναι μόνο το πώς μπόρεσε και πορεύτηκε στη ζωή του, αλλά είναι και πώς κατάφερε να διασφαλίσει την επόμενη μέρα στην επιχείρησή του. Την εκδήλωση συντόνισε η Γενική Διευθύντρια του ΣΘΕΒ, κυρία Έλληνη Καματέρη, ενώ στους συμμετέχοντες διανεμήθηκε και το βιβλίο του Χρήστου Γεωργίου, προσφορά του κ. Ελευθερίου Σαϊτή.